Με την καθιερωμένη λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Νικολάου κορυφώθηκαν νωρίς σήμερα το μεσημέρι οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο του Βόλου. Πλήθος κόσμου έδωσε βροντερό παρόν και στον φετινό εορτασμό για τον προστάτη Άγιο του Βόλου, ενώ για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό ήταν παρόντα πολιτικά πρόσωπα από το κυβερνητικό στρατόπεδο και συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Καρτάλης αλλά και ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Παύλος Μαρκάκης. Το πρωί τελέστη πολυαρχαιριατική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια έγινε η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου με προορισμό την παραλία του Βόλου στο χώρο μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου οι Μητροπολίτες Δημητριάδος και Λαγκαδά καθώς και ο Επίσκοπος Βελεστίνου τέλεσαν αρτοκλασία. Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος αναφέρθηκε στη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα μας. Το ισπίσμα των καιρών και όλων αυτών που θέλουν σήμερα να μας απογοητεύσουν, να καταθλίψουν την ψυχή μας, να μας οδηγήσουν σε απελπισία, εμείς εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο από τον Θεό τόπο κρατάμε την αισιοδοξία και πλήρη την ελπίδα μας. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος επεσήμανε ότι η κοινωνία του Βόλου και της Μαγνησίας απαντά στην κρίση με ενότητα, αλληλεγγύη και θελοντική προσφορά. Παρόλες τις δυσκολίες, δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ που να μην έχει ένα πιάτο φαγητό την ημέρα, που να μην έχει στέγη το βράδυ να κοιμηθεί, που να μην έχει ρούχα να ντυθεί, που να μην έχει φάρμακα να πάρει, ακόμη κι αν είναι εντελώς ανασφάλιστος, που να μην έχει μια συμβολή που προκύπτει από τη συνεργασία με όλους τους συλλόγους και τα συνδικαλιστικά όργανα της πόλεως μας. Έτσι έχουμε επενδύσει σε αυτή την αλληλεγγύη που έχει σαν καρπό να μπορούμε να λέμε ότι ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε τούτο το δύσκολο μονοπάτι και τα εμπόδια που έχουν προκύψει αυτή την εποχή.